Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ηλία Λεκό, Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής του Ομίλου Πειραιός. Είμαστε περίπου ένα εξάμηνο μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Πώς κρίνετε την πορεία της οικονομίας? Είναι αυτή που εκτιμούσατε ότι θα είναι? Βλέπετε ότι έχει διαμορφωθεί μια χειρότερη, μια καλύτερη κατάσταση? Νομίζω ότι η κατάσταση εξελίσσεται έτσι ακριβώς όπως την περιμέναμε, η οποία ωστόσο είναι μακριά από το να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Επειδή η κρίση στην ελληνική οικονομία ήταν τόσο βαθιά και τόσο παρατεταμένη, δυστυχώς έχουν συσσωρευτεί στην οικονομία μία σειρά από αρνητικά συσσωρευμένα αποθέματα. Εμένα η άποψή μου είναι ότι αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει είναι το πώς χρησιμοποιούμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ας δεχτούμε την επιταγή των ξένων ότι η Ελλάδα πρέπει να παράγει 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε είναι το πώς το χρησιμοποιούμε. Να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μνημονιακές υποχρεώσεις, το 3,5% αυτό, το οποίο αντιστοιχεί χοντρικά γύρω στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε κάθε έτος, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο για την αποπληρωμή του χρέους. Μία διαφορετική χρήση, δηλαδή ένα ποσό γύρω στα 3 δισεκατομμύρια από αυτά τα 7 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να τονώσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, πώς την κρίνετε από οικονομικής πλευράς? Κατά τη γνώμη σας, ήταν μια σωστή κίνηση, ήταν μια απαραίτητη κίνηση? Διακυβεύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας? Κατανοώ ότι όταν ο κατώτατος μισθός έχει περικοπεί σημαντικά και έχει μείνει παγωμένος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συζητήσεις, ιδιαίτερα σε μια προεκλογική περίοδο, για την βελτίωση των αποδοχών των ανθρώπων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι και θεμητή και κατανοητή. Ωστόσο, πώς καταλήξαμε στο 11%? Αυτό είναι που λείπει. Δηλαδή, είχε γίνει κάποια σοβαρή συζήτηση είτε από τη δική μας την πλευρά, είτε από την πλευρά των θεσμών, βάσει του οποίου καταλήξαμε ότι το 11% είναι μια αύξηση που μπορεί να τη διαχειριστεί η ελληνική οικονομία. Πού τη βλέπετε με την επόμενη έτσι αναβάθμιση? Ήδη θα έπρεπε να είχαμε δει περαιτέρω βήματα αναβάθμισης της ελληνικής δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό που κρατάει τους οίκους είναι πρώτον η πολιτική αβεβαιότητα και δεύτερον το γεγονός ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 180%. Συνεπώς πιστεύω ότι εάν καταφέρουμε και κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των διεθνών μας εταίρων και ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών θεσμών, οποιαδήποτε συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους δεν πρέπει να την αφήσουμε για το 2032. Εάν επιτραπεί στις ελληνικές τράπεζες να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την αγορά, νομίζω ότι θα δούμε και σταθερότητα στις αποδόσεις και καλύτερες αποδόσεις. Να δούμε λίγο τώρα το θέμα των κόκκινων δανείων και μια μελέτη που είχατε κάνει πριν από λίγους μήνες, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και αφορούσε τις επιχειρήσεις ζόμπι. Είχατε υπολογίσει, αν θυμάμαι καλά, ότι το όφελος από την αναδιάρθρωση αυτών των δανείων θα μπορούσε να φτάσει και ακόμα και τα 2,6 δισεκατομμύρια. Σε ετήσια βάση. Σε ετήσια βάση. Αυτό, έτσι, από τους μήνες που έχουν περάσει, έχετε δει να γίνεται κάποια προσπάθεια? Γιατί ακούμε για σχέδια όσον αφορά τις εγγύησεις ή τη τηλεοποίηση των στεγαστικών δανείων. Ακούμε τώρα για το πλαίσιο προστασίας των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Αλλά δεν ακούμε κάτι για τις αναδιαθρώσεις των επιχειρηματικών δανείων. Όταν μια επιχείρηση μπορεί ή της επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς να εξυπηρετεί είτε τα δάνειά της, είτε τις υποχρεώσεις της προς το δημόσιο, και εννοώ εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τις υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές, αυτό δημιουργεί δύο μεγάλα κόστη στην ελληνική οικονομία. Το πρώτο είναι ότι ουσιαστικά υπονομεύει το τραπεζικό σύστημα, και το δεύτερο είναι ότι αυτές οι εταιρείες έχουν παραγωγική δραστηριότητα, η οποία όμως δεν συντελείται με όρους υγιούς ανταγωνισμού. Συνεπώς, και δημιουργούν προβλήματα στον τραπεζικό τομέα, αλλά κυρίως δημιουργούν προβλήματα και σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, τις οποίες ουσιαστικά είναι ένα είδος αθέμητου ανταγωνισμού. Οι τράπεζες τι κάνουν για την αναδιάθρωση αυτών των δανείων? Υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μόνο η Πειραιώς έχει μειώσει το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσα στο 2018 κατά 6 δισεκατομμύρια. Υπήρχε μία αδράνεια ή μία δυστοκία εξαιτίας του θεσμικού και του νομικού πλαισίου. Νομίζω όμως ότι τώρα τα πράγματα έχουν μπει σε μία πολύ καλύτερη τροχιά.
και νομίζω ότι από εδώ και μπρος οι τράπεζες θα είναι πολύ πιο, αν θέλετε, επιθετικές στη μείωση τουλάχιστον των επιχειρηματικών δανείων. Τα καταναλωτικά και κυρίως τα στεγαστικά δάνεια υπάρχει ένα διαφορετικό νομικό πλαίσιο, υπάρχει η συζήτηση, η τρέχουσα, το πώς θα είναι η επόμενη μέρα του νόμου Κατσέλη. Οπότε εκεί είναι μια λίγο διαφορετική ιστορία. Αλλά νομίζω στα επιχειρηματικά δάνεια θα δούμε πολύ μεγάλες κινήσεις μέσα στο 2019.